Γεια σας, να είμαστε πάλι μαζί, ένα empty video αυτή τη φορά. Όλο λέω ότι θα είμαι συνεπής στο ραντεβού μου, αλλά όλο αργό να κάνω βίντεο, όλο και κάτι τυχαίνει. Και επειδή τώρα έχω να σας δείξω αρκετά πραγματάκια που τελείωσαν αυτούς τους τελευταίους μήνες, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσω με το ένα και μοναδικό προϊόν μακιγιάζ που μου έχει τελειώσει και είναι το make-up της VC. Είναι αυτό εδώ, όπως βλέπετε το έχω ανοίξει για να πάρω όλο το προϊόν από μέσα. Έχει τελειώσει πλήρως. Λοιπόν, είναι το Dermablend της VC στο χρώμα Gold. Έχει τελειώσει τελείως όμως. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο make-up, πολύ καλυπτικό. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Απλώνεται πολύ φυσικά στο πρόσωπο, αν και τόσο καλυπτικό. Έχει πολύ ωραία υφή. Είναι σχεδόν ματ, φυσικό προς ματ και η λιπαρότητα στο πρόσωπο μπορώ να πω ότι βγαίνει μετά από αρκετές ώρες. Δηλαδή μετά από έτσι 7-8 ώρες μπορεί να βγει λίγη λιπαρότητα στα σημεία, στη ζώνη TAF. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο make-up και το πήρα ήδη ξανά. Η τιμή του είναι γύρω στα 17-18 ευρώ. Με προσφορά το πήρα γύρω στα 15 ευρώ. Πάρα πολύ καλό make-up. Αν θέλετε βέβαια απόλυτη κάλυψη. Συνεχίζουμε με μία κρέμα σώματος από την Dove και αυτό όπως βλέπετε το έχω ανοίξει για να πάρω και την τελευταία του σταγόνα. Είναι από τη σειρά Purely Pampering και είναι με άρωμα καρύδα και γιασεμί. Είναι αυτό εδώ. Είναι μια φανταστική κρέμα σώματος, μυρίζει υπέροχα, ενυδατώνει πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να πω κάτι κακό για αυτή την κρέμα. Το μοναδικό ίσως είναι ότι η τιμή της είναι λίγο τσιμπημένη. Είναι μόνο 250 ml και στοιχίζει γύρω στα 5-6 ευρώ. Αυτό είναι το μοναδικό αρνητικό που έχει αυτή η κρέμα. Αν την βρω σε προσφορά θα την πάρω σίγουρα ξανά γιατί μυρίζει φανταστικά και το αρώμα της μένει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ακόμα νοτζίμα που τελείωσα. Εντάξει, είναι το αγαπημένο μου αποσμητικό. Το νοτζίμα ή το Memories ή το Classic. Θα το βλέπετε νομίζω σε κάθε βιντεάκι έμπτης. Αγαπημένο. Συνεχίζω επίσης με κάτι πολύ αγαπημένο. Είναι από την Garnier. Αυτός ο αφρός καθαρισμού είναι από τη σειρά Pure Active Fruit Energy. Είναι κατάλληλο για λιπαρές επιδερμίδες με τάση για ατέλειες και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Έχω κάνει blog post για αυτό το προϊόν και για το scrub της ίδιας σειράς. Θα σας βάλω το link κάπου εδώ και κάτω στις πληροφορίες. Να πάτε να το τσεκάρετε άμα θέλετε. Πάρα πολύ καλό προϊόν, το αγαπώ, το λατρεύω απλά. Λοιπόν, συνεχίζω με κάτι της Garnier επίσης που δεν τρελάθηκα. Είναι αυτό εδώ. Είναι απαλώντα μακιγιάζ ματιών, απομακρύνει και το διάβροχο μακιγιάζ. Λοιπόν, έχω να πω ότι όχι, δεν απομακρύνει το αδιάβροχο μακιγιάζ, αλλά δεν απομακρύνει εύκολα ούτε το μη αδιάβροχο μακιγιάζ. Γενικότερα πρέπει να τρύπεις αρκετά τα μάτια σου για να βγάλει όλο το make-up, όλο τη σκιά, το eyeliner, το μολύβι. Δεν μου άρεσε, το είχα φτάσει περίπου μέχρι εδώ και μετά αγόρασα ένα άλλο γιατί δεν το άντεχα. Έτσιζαν τα μάτια μου και αυτό θεωρώ ότι είναι υπερβολικά, είναι πολύ μείον για ένα μακιγιάζ ματιών να τσούζουν τα μάτια σου. Δεν το άντεχα, αγόρασα άλλο και αυτό εδώ πέρα το τελείωσα χρησιμοποιώντας το στο υπόλοιπο πρόσωπο. Σαν ένα βαμβάκι έβγαζα το make-up από το υπόλοιπο πρόσωπο και όχι στα μάτια. Εντάξει, το τελείωσα, την έκανε τη δουλειά του. Μυρίζει πολύ όμορφα, έτσι όπως όλα τα Garnier νομίζω μυρίζουν πολύ όμορφα, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου για τη δουλειά που προορίζεται. Δεν θα το ξαναπάρω, όχι. Λοιπόν, συνεχίζω με μία μάσκα καθαρισμού προσώπου για λιπαρές και ακνεϊκές επιδερμίδες. Είναι αυτή εδώ, είναι 200 ml, είναι τεράστια ποσότητα για μάσκα και δεν έχει τελειώσει, είναι περίπου μέχρι εδώ.
Δηλαδή έχω τελειώσει τόσο, αλλά θα την πετάξω γιατί την έχω πάνω από ένα χρόνο και είδα ότι το προϊόν έχει διαχωριστεί, έχει βγάλει το έλαιό του. Να σας το δείξω κιόλας, βλέπετε. Βγάζει λάδι πλέον. Κατά τα άλλα είναι κάπως έτσι. Ήτανε πράσινη. Έχει χαλάσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μυρίζει μέντα. Μισό λεπτάκι λίγο να σκουπιστώ κιόλας. Λοιπόν. Ήτανε μια πάρα πολύ καλή μάσκα, ειδικά για δέρματα που έχουν ακμή, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι με μάσκα καθαρισμού με άργυλο, μέντα, δυόσμο και έλαιο τελειόδεντρου. Είναι από την εταιρεία Σοστάρ, νομίζω ότι είναι ελληνική εταιρεία, έχω την εντύπωση. Ναι, είναι εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη, το βρίσκεται σε φαρμακεία. Πραγματικά ψάξτε το αν έχετε ακμή. Ή αν βγάζετε κάπου σφυράκι, εγώ δεν έχω ακμή, αλλά το χρησιμοποιούσα περίπου 1-2 φορές το μήνα όταν έτσι έβγαζα κάποιο σφυράκι και με βοηθούσε αρκετά και νιώθω στο δέρμα σου πάρα πολύ καθαρό μετά. Το μοναδικό μειονέκτημα είναι ότι λίγο τσούζει όταν το πρωτοβάζεις, αλλά δεν είναι κάτι, μην φοβηθείτε. Είναι τεράστια ποσότητα και η τιμή του είναι κάτω από 5 ευρώ. Όπως είδατε, το χρησιμοποιούσα 1-2 φορές το μήνα και δεν πρόλαβα να το τελειώσω. Διαρκεί, λέει ότι λύγει σε 12 μήνες, εγώ σίγουρα το έχω παραπάνω, έχει λύσει, οπότε το πετάω, αλλά θα το αγόραζα ξανά, ναι, άμα το έβρισκα. Λοιπόν, συνεχίζω με κάποια δίσκους δεμακιγιάς, είναι από το Μασούτι, 70 τεμάχια. Πολύ οικονομικό ήταν, δεν τρελάθηκα, αλλά εντάξει. Απλή δίσκη το μακιγιάζ, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Α, βρήκα κάτι ακόμα από είδη μακιγιάζ. Είναι μία μάσκαρα από την Estée Lauder, ήταν δειγματάκι. Είναι η Double Wear. Πάρα πολύ ωραία μάσκαρα, να σας δείξω και πως είναι το βρουτσάκι της. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω την τιμή της, αν την βρω σε προσφορά και είναι normal η τιμή της για μένα, για τα δικά μου δεδομένα, θα την αγοράσω σίγουρα. Λοιπόν, συνεχίζω με ένα αφρόλουτρο, La Petite Marseillais, με άρθη πορτοκαλιάς. Ήταν ένα και ένα δώρο, πολύ οικονομικό μου βγήκε, είναι στα 400 ml, μυρίζει πολύ έντονα, έτσι πορτοκάλιες, περιοειδή, φρούτα και τέτοια. Μου αρέσει η μυρωδιά του, αν και δεν είμαι πολύ της φρουτώδης μυρωδιάς. Αυτό μου άρεσε αρκετά, έτσι βγάζει μια καθαριότητα, μια δροσιά. Θα το αγόραζα σαν να αγαπώ τα αφρόλουτρα της εταιρείας αυτής. Μου αρέσουν αρκετά, όταν θα βρίσκω ένα και ένα. Δοκιμάζω όλα τα αρώματα, δεν το top για μένα, αλλά μου αρέσει αρκετά. Θα συνεχίσω με ένα προϊόν που δεν το χρησιμοποίησα εγώ, αλλά το χρησιμοποίησε ο αρωμιαστικός μου. Είναι το Head & Shoulders, το Shabuan. Είναι στα 400 ml, το είχαμε βρει και αυτό σε προσφορά. Μυρίζει φανταστικά. Το επέλεξα να το βάλω στα έμπτης μου, γιατί πραγματικά όποτε λουζόταν με αυτό, πήγαινα και μύριζα τα μαλλιά του, τρελαινόμουν, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να την περιγράψω τη μυρωδιά του, αλλά είναι φοβερό και από ό,τι μου είπε κάνει πολύ ωραίο αφρό. Καθαρίζει τα μαλλιά πάρα πολύ καλά και είναι ένα πολύ καλό σαμπουάν. Λοιπόν, θα συνεχίσω με αρωματάκια. Τελείωσα 2 αρωματάκια αυτό το μήνα. Το ένα είναι από την Essence. Αυτό εδώ το μικρούλι είναι μόνο 10 ml, μου το φέρανε δώρο, δεν ξέρω την τιμή του. Και είναι, λέγεται Candy Shop, έχει κάτι καραμελίτσες απ' έξω. Λοιπόν, είναι φανταστικό αρωματάκι, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει γλυκιά, γλυκό έτσι πικρή, δεν ξέρω, κάπως έτσι μου μοιάζει. Μου άρεσε πάρα πολύ, έχει πολύ καλή διάρκεια για άρωμα της Essence. Και φαντάζομαι ότι είναι πολύ οικονομικό. Ένα ακόμα άρωμα που τελείωσα ήταν
από την εταιρεία Elote, νομίζω, ναι, Elote, το So Lovely, πολύ μεγάλη ποσότητα, 100 ml, πολύ οικονομικό, ούτε 10 ευρώ, 5-7 κάπου εκεί. Δεν τρελάθηκα με το αρώμα του, καλό είναι, για την τιμή του είναι αρκετά καλό και η διάρκεια του, κάτσε. Έτσι και έτσι, δεν θα το αγοράσω της ανάπαρος. Λοιπόν, τέλος, έχω να σας δείξω 3 προϊόντα για τα νύχια που έχω τελειώσει. Είναι ένα top coat της Manhattan, της εταιρείας Manhattan, το Pro Shine, είναι αυτό εδώ. Δεν έχει τελειώσει, αλλά δεν μπορώ να πάρω το προϊόν που έχει μείνει. Καλούτσικο, δεν θα ρωτήσω να πάρω, δεν τρελάθηκα. Στεγνώνει αρκετά γρήγορα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα. Έχω βρει πολύ καλύτερα από αυτό. Τιμή δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Έχω ακόμα ένα top coat από την εταιρεία Essence. Είναι το Quick Dry Top Coat. Ούτε αυτό θα ρωτήσω να πάρω. Τελειώνει αρκετά γρήγορα, είναι μικρούλι και έχω βρει, όπως είπα, κάποια καλύτερα από αυτό και δεν νομίζω να το ξαναπάρω. Αλλά για τη τιμή του, εντάξει, είναι ένα μέτριο top coat για μένα. Κάτι που θα ξαναπάρω όμως από την Essence είναι αυτό εδώ. Είναι σταγόνης για να τελειώνει, για να στεγνώνουν γρήγορα τα νύχια. Και ναι, μπορώ να πω ότι στεγνώνουν αρκετά γρήγορα όταν τις βάζεις. Βέβαια είναι αρκετά λιπαρό. Δηλαδή όλα τα χέρια δεν μπορείς να πιάσεις μετά κάτι εύκολα γιατί είναι λιπαρό προϊόν, αλλά μου άρεσε γιατί γυαλίζει τα πατσάκια γύρω γύρω, έτσι επειδή είναι λιπαρό και εκτός από ότι στεγνώνει γρήγορα, μου άρεσε το πως κάνει τα πατσάκια γύρω γύρω από τον νύχι. Και τέλος έχω 3 δειγματάκια να σας δείξω, 4 μάλλον. Το πρώτο είναι αυτό εδώ, είναι μια οδοντόκρεμα από την εταιρεία Oromer Herbal Toothpaste, τέλος πάντων είναι από το... μου το στείλανε δώρο από το iHerb όταν είχα κάνει την παραγγελία μου. Είναι μία βιολογική herbal οδοντόκρεμα, πώς το λένε, χωρίς χημικά και όλα αυτά. Δεν μου άρεσε, μυρίζει πάρα πολύ άσχημα, τη χρησιμοποίησα μία φορά και δεν είχε κι άλλο μέσα, αλλά δεν μου άρεσε, δεν θα την αγοράσω σίγουρα. Και τώρα έχω ακόμα ένα δειγματάκι από την εταιρεία Cores, είναι η μάσκα άμεσης λάμψης άγριο τριαντάφυλλο, εντάξει, αγαπώ Cores, αγαπώ άγριο τριαντάφυλλο, αγαπώ αυτή τη μάσκα και θέλω να την αγοράσω σε full size. Ακόμα μία κρέμα gel ενυδάτωσης από την εταιρεία Cores, είναι το Ρόδι. Ενυδατώνει το δέρμα αρκετά, είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Η σειρά του Ροδιού είναι για λιπαρές επιδερμίδες, μου άρεσε αρκετά. Δεν ξέρω την τιμούλα της, αν την βρω προσφορά θα την αγοράσω, ναι. Αυτά ήταν τα προϊόντα που είχα να σας δείξω, κορίτσια μου. Και αγόρια φυσικά αν υπάρχουν. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι μου, κάντε like. Και θέλω να σας πω εδώ ότι έχω κάνει επιτέλους σελίδα στο Facebook. Βασικά είχα ένα προφίλ και το έσβησα και έκανα σελίδα και ενώ στο προφίλ μου είχα πάρα πολλούς φίλους, τώρα δυστυχώς τους έχω χάσει. Οπότε θα σας βάλω το link από κάτω αν θέλετε να γίνετε μέλη στη σελίδα μου, να πατήσετε like για να μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για διάφορα... Έχουμε μία αλληλεπίδραση. Μιλάμε εκεί έτσι. Δεν το έχω. Έχω πολύ καλά να κάνω βίντεο. Και κομπλάρω. Σας περιμένω στη σελίδα μου στο Facebook. Θα βάλω το link από κάτω. Θα τα δούμε σε επόμενο βίντεο και σε λίγο καιρό να ξέρω ότι σας έχω μία μικρούλα έκπληξη. Φιλάκια πολλά.